Σε ετοιμότητα παραμένουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας λόγω της επιλογής της Τουρκίας να κλιμακώσει την ένταση αναγγέλλοντας έρευνες σε περιοχές νότια του Καστελόρισου. Λιμενικό σώμα 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, προστατεύει στον ύψιστο βαθμό τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Πλοιακή υποβρύχια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά από τη Χίο μέχρι και τη Μεγίστη για να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ομοψυχία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και εκτίμησε πως μόνο με πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις η Τουρκία θα μεταβάλει τη στάση της. Το κάνουμε αυτό με αυξημένη ετοιμότητα, με αυξημένες περιπολίες, αυξημένο προσωπικό. Δεν εφησυχάζουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με τον ίδιο αποφασιστικό τρόπο και το επόμενο χρονικό διάστημα. Το κόκκινο βρίσκονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ειδικότερα το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, αφού κανείς δεν έχει αποκλείσει ακόμα το σενάριο για αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας. Το λιμενικό σώμα, οι άνδρες και οι γυναίκες του σώματος, σε συνεργασία βέβαια και με το πολεμικό ναυτικό αλλά και την Frontex, προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορά μας. Και αυτό το κάνουν με αποφασιστικότητα, με αυτοπεποίθηση αλλά και με ανθρώπινη ευαισθησία. Όλες οι μονάδες της χώρας, με έμφαση στις μονάδες της Κρήτης, που έχουν εξέχοντα ρόλο λόγω της θέσης τους, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας. Ο Υπουργός Ναυτιλίας μάλιστα ανέφερε πως οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά 85%, πράγμα που δείχνει το σπουδαίο έργο του λιμενικού σώματος. Έχουμε δε καταφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους 4 μήνες του 20 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, να μειώσουμε τις μεταναστευτικές ροές κατά 85%. Αυτό και μόνο το γεγονός πιστοποιεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο που αντιδρούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, βεβαίως επιδεικνύοντας και την απαραίτητη ανθρώπινη ευαισθησία. Δεν έχει χαθεί ούτε μία ανθρώπινη ζωή.